Λοιπόν, γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Στο κανάλι Ακασταρό, εγώ είμαι ο Ακάς και σε αυτό το κανάλι κάνουμε αριθμολογίες, αστρολογίες, ερμηνείες, ταρό κτλ. Πάντα λέω όμως το εξής και έχει σημασία. Είναι εργαλεία, δηλαδή ταρό, αστρολογία, αριθμολογία. Αυτά που κάνουμε, οι αναλύσεις, είναι εργαλεία. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμα και σε ένα προσωπικό άνοιγμα, όταν βγαίνουν κάποια πράγματα, στην ουσία αυτό που θέλει να σου πει είναι ότι εσύ έχεις κατά κάποιο τρόπο να ελιχθείς και να πάρεις τις δικές σου αποφάσεις. Η ζωή είναι δική σου. Εσύ θα πάρεις κάποιες συμβουλές, θα πάρεις κάποιες πληροφορίες, από σένα εξαρτάται όμως πώς θα ζήσεις τη ζωή σου. Το λέω αυτό διότι ισχύει πραγματικά. Ναι, έχουμε ελεύθερη βούληση, έχουμε ένα σχέδιο ζωής, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα σου πω πολλά σε αυτό διότι θα πρέπει να το αναλύσω πάρα πολύ. Έχω κάνει προηγούμενες αναλύσεις και βίντεο, μπορείς να μπεις να τα δεις. Έχουμε ένα σχέδιο ζωής, έχουμε και προκαθορισμένα σημεία στα οποία βαδίζουμε πάνω σε αυτό και παίρνουμε κάποιες αποφάσεις. Έτσι είναι το πεπρωμένο μας. Έχουμε λοιπόν γεννηθεί κάπου από συγκεκριμένους γονείς, σε ένα συγκεκριμένο τόπο, χρόνο, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα από τους ανθρώπους που γνωρίζουμε, κινούμαστε κι εμείς και παίρνουμε κάποιες αποφάσεις. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, εδώ πάντα αυτό που κάνουμε και αυτό που λέω είναι ότι παίρνουμε ένα κομμάτι της ενέργειας. Παίρνουμε πληροφορίες. Εσύ λοιπόν, από εσένα, τις φιλτράρεις αυτά που σου λέω τις πληροφορίες, εσύ έχεις την ευθύνη, τα βάζεις κάτω και από εκεί και πέρα, ναι, εννοείται ότι εδώ αυτό που κάνουμε και είναι ένα είδος, ας το πούμε, και λίγο διασκέδασης, έτσι, λίγο να και να ξεχαστούμε και να περάσουμε ωραία και να μάθουμε και καινούργια πράγματα, έτσι, και να περάσει και ευχάριστα η ώρα μας, κάπως έτσι δηλαδή εγώ το οραματίζομαι. Από εκεί και πέρα παίρνεις εσύ, έχεις την ευθύνη, παίρνεις εσύ τη δική σου, τις δικές σου ευθύνες, τις δικές σου πληροφορίες και προχωράς. Αυτά είναι αυτά που λέω εγώ, η δική μου προσωπική τοποθέτηση, η δική μου προσωπική άποψη, εντάξει. Εννοείται ότι και εγώ που συμβουλεύομαι και τα ταρό μου και τον χάρτη μου και τον αριθμολογικό μου χάρτη, πάντα εννοείται έχουμε προκλήσεις στη ζωή, έχουμε εμπόδια, έχουμε να ξεπεράσουμε δυσκολίες. Δεν είναι όλα εύκολα σε όλους τους ανθρώπους, εντάξει. Λοιπόν, όλοι κουβαλάνε το δικό τους σταυρό, όλοι κουβαλάνε τη δική τους δυσκολία. Όμως εδώ πάμε να δούμε τι έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, διαλέγεις ένα χέρι της Φατίμα ή Φατιμά, Φατιμά κυρίως, ή αλλιώς το χέρι Χάμσα. Είναι ένα πολύ όμορφο σύμβολο. Εμένα πάντα με έλκει αυτό το σύμβολο. Το έχω ψάξει δηλαδή, το έχω αναλύσει κατά κάποιο τρόπο, το έχω δει. Δεν είμαι γκουρού πάνω σε αυτό, προς Θεού όχι. Υπάρχει λοιπόν και στο site μου, διότι μου άρεσε πάρα πολύ και η αριθμολογική ανάλυση που έχει. Μπορείς να πας στο site μου και να βάλεις εκεί το όνομα, το επώνυμό σου και να δεις ποια είναι η δύναμή σου. Πρόσεξε, θέλει αρκετή διέστηση και εμβάθυνση, διότι πολλές ερμηνείες ή μηνύματα μπορεί να σου είναι και λίγο αντικρουόμενα. Πρέπει να μπεις λίγο σε βάθος, εντάξει. Και αυτό είναι που θα κάνουμε τώρα και εδώ. Πρέπει να επιλέξεις, μάλλον να το πω ως εξής. Υπάρχει λοιπόν ένας διαγωνισμός στο κανάλι μου, όπου έχεις ψηφίσει ποιο χέρι Φατιμά εσύ συνδέεσαι. Πρόσεξε, πρέπει να συνδεθείς. Να το νιώσεις, πώς να σου το πω, να νιώθεις ότι σε ελκύει. Έχουμε λοιπόν το νούμερο 1 είναι το χέρι αστροσυμβολικό. Το νούμερο 2 είναι το χέρι το αιγυπτιακό σύμβολο. Έχουμε το νούμερο 3 που είναι χέρι στρόβιλος ενέργειας. Και έχουμε και το 4 το οποίο είναι χέρι χρυσής φωτεινής ενέργειας. Έχει λοιπόν αυτά τα χρώματα. Εσύ με ποιο συνδέεσαι, διότι, κοίταξε να δεις εδώ. Α, επίσης να πω, αυτές οι εικόνες είναι δικής μου δημιουργίας, είναι δικής μου έμπνευσης και δικής μου δημιουργίας. Κάθε χέρι λοιπόν έχει τη δική του ενέργεια, έχει τη δική του πληροφορία. Ανοίγει λοιπόν κάποιες πληροφορίες, ανοίγει κάποιες πόρτες, ας το πω έτσι, και όταν θα επιλέξεις, στην ουσία είναι κατά κάποιο τρόπο και ένα ταξίδι αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης. Εδώ λοιπόν θα δούμε πού είναι η κατεύθυνσή μας, πού πηγαίνουμε, τι θα ανακαλύψουμε και μαζί θα τα ανακαλύψουμε αυτά. Και μία επιλογή, αυτή η επιλογή που θα κάνεις δεν είναι μόνο ψήφος, είναι σύνδεση, προσωπική σύνδεση. Έτσι πρέπει να το δεις, εντάξει. Λοιπόν, και αυτή η προσωπική σύνδεση θα σου βγάλει κάποια πράγματα. Πάμε τώρα σε μια μικρή αποκάλυψη. Εδώ λοιπόν άνοιξα ένα γενικό για όλους πρώτα και μετά θα πάμε στο ξεχωριστό. Τι έχουν να μας πούμε αυτά τα σύμβολα μαζί και τα τέσσερα, αν ενωθούν σαν ενέργεια, σαν δύναμη, τι έχουν να μας πούνε. Το νούμερο ένα είναι
το πάθος και η ευχαρίστηση σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή να ανακαλύψουμε, να βρούμε ποιο είναι το πάθος μας. Όποιο είναι για τον καθένα αυτό. Εντάξει, δεν είναι μόνο να βγάζω πολλά λεφτά, δεν είναι μόνο να χτίσω πολλά σπίτια, δεν είναι μόνο να πάρω πάρα πολλά αυτοκίνητα ή ακριβά αυτοκίνητα. Αυτό έχει να κάνει με ανέσεις ή με την ασφάλεια που τόσο πολύ ανάγκη έχουμε. Έχει να κάνει και με πιο ενδότερους, πιο βαθύτατες επιθυμίες. Εντάξει. Το δεύτερο είναι μια καλή συμβουλή. Εδώ έχουμε τον Ερμή, είναι το χέρι του Ερμή, μιας και κάνουμε και το χέρι δηλαδή της Φατιμά. Είναι μια πολύ καλή κάρτα, είναι η καλή συμβουλή, είναι το χέρι του Ερμή, δηλαδή να ανακαλύψουμε και μέσα από έναν βασιλιά εδώ πέρα σπαθάτο, να μας πει αλήθειες και αληθινά πράγματα και πρακτικά πράγματα και πραγματικά πράγματα. Και φυσικά στο ανάποδο είναι η απάτη. Προσοχή λοιπόν στις απάτες. Θέλει λοιπόν στη ζωή μας γενικά να προσέχουμε από αυτούς οι οποίοι μας δίνουν συμβουλές σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και το τρίτο έχει βγει μία βασίλισσα ξυφών. Η βασίλισσα ξυφών διακρίνεται για τη δύναμή της, διακρίνεται για την αποφασιστικότητά της, διακρίνεται για την φιλοδοξία και την επιτυχία την οποία θέλει και η οποία μπορεί όμως να γίνει και κακίστρο. Αυτό ισχύει για άντρες και γυναίκες. Έτσι είναι καμιά φορά και εμείς μπαίνουμε σε μια κατάσταση όπου λέμε λόγια που μπορεί να πληγώσουν πάρα πολύ. Γιατί αυτή όντως μπορεί να γίνει μια κακίστρο και να γίνει, πώς το λένε, να γίνει πάρα πολύ κακιά και πολύ οξύθυμη. Άρα κρατάμε τις ισορροπίες, διότι εδώ πάντα τα ξύφη πέρα από την επικοινωνία συμβολίζουν και τη δικαιοσύνη, συμβολίζουν την ισορροπία. Εδώ έχουμε ζώδιο ζυγός κυρίως, αυτή η κάρτα έχει σαν κυβερνήτη το ζώδιο του ζυγού, αφορά και τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα όπως είναι δίδυμη υδροχώος, αλλά ο ζυγός πάντα είναι ένα ζώδιο το οποίο όταν βγαίνει μας λέει κοίταξε να δεις, δες ποιες είναι οι ισορροπίες. Και δεν το λέω με την κακή την έννοια, διπλωματία με την κακή την έννοια. Να τα φέρεις σε μια αρμονία, διότι έτσι θα βγεις κερδισμένος και εσύ, αλλά και ο άλλος. Αν υπάρξει ανισορροπία, υπάρχει κακία, υπάρχει επανάσταση με την κακή την έννοια το λέω και υπάρχει και δόλος και πονηριά και κακογλωσιά και ζήλια και κακές κουβέντες και βρίσιμο και τσακωμοί που δεν έχουν νόημα. Τώρα, να σας πω το εξής. Υπάρχει κάτι πολύ περίεργο το οποίο έχει συμβεί. Έχω βγάλει και τα αριθμολογικά προφίλ, να το πω έτσι, την αριθμολογία του κάθε χέρι της Φατιμάς. Μπορείς να μπεις μέσα και στο site μου, στο οποίο υπάρχει όπως είπα και το χέρι της Φατιμάς στην αριθμολογία, να δεις το αριθμολογικό προφίλ, να βάλεις όπως είπα όνομα επώνυμο, μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις για να πειραματιστείς λιγάκι. Έβαλα λοιπόν αυτά τα χέρια, να το πω έτσι, και μου βγάλαν κάποια αριθμολογικά προφίλ. Τρία από αυτά βγάζουν τον καρμικότατο αριθμό 16-7, τρία από τα χέρια της Φατιμά βγάζουν αυτόν τον πολύ ισχυρό καρμικό αριθμό 16-7. Καρμικά μαθήματα ζωής και ένα πολύ πνευματικό ισχυρό αριθμό που είναι ο αριθμός 7. Εντάξει, θα τα δούμε όμως. Και ένας αριθμός, ένα χέρι λοιπόν άλλο, μας βγάζει έναν πολύ ιδιαίτερο αριθμό 19, καρακαρμικότατο στην αριθμολογία. Δύσκολος αριθμός, από τους πιο δύσκολους αριθμούς καρμικούς, μας βγάζει όμως το 10, το οποίο είναι ένας καρμικότατος και αυτός αριθμός, αλλά είναι θετικά, πολύ θετικά εμπνευσμένος, και τον αριθμό 1. Αυτά θα τα δούμε τώρα πώς έρχονται να συνδυαστούν. Πάμε ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε. Εγώ αυτά είχα να σου πω σαν πρόλογο. Ξέρω ότι μπορεί λίγο να σε κούρασα, αλλά είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες. Αν βαριέσαι, υπάρχουν οι χρόνοι, μπαίνεις κατευθείαν στους χρόνους. Πάμε λοιπόν στην πρώτη μας επιλογή, στο πρώτο χέρι που είναι το χέρι άστρο συμβολικό, εντάξει. Και η πρώτη μου επιλογή είναι ποιο το ταξίδι σου, γιατί αυτό το χέρι εμφανίζει ένα ταξίδι και έχει να κάνει με το πρώτο φως που ξημερώνει. Πάμε να δούμε όμως το εξής. Τι σημαίνει λοιπόν, τώρα που τράβηξα και την κάρτα, θα τραβήξω κι άλλες, αλλά να σου πω ένα πράγμα. Τι σημαίνει το χέρι του άστρο συμβολικό? Φιλοδοξία, δύναμη, σθένος, εύνοια, αγάπη γενικά. Αγάπη προς τους ανθρώπους, προς την οικογένεια, προς τα ζώα. Η αγάπη, δηλαδή εσύ δίνεις αγάπη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από την άλλη θέλει να σου πει επίσης ότι σαν αυτή η επιλογή σου μιλάει για
πρακτικότητα, επιστήμη, ανάλυση, λογικές αναλύσεις, λογικά επιχειρήματα. Εντάξει, αυτά πάρτα σαν πληροφορίες είναι η επιλογή σου. Κάτι σημαίνουν αυτά. Με αυτή την κάρτα λοιπόν εδώ τι έχουμε, έχουμε το πρώτο φως που όταν έρχεται μια καινούρια όμορφη ημέρα, βγαίνει ο ήλιος και ξεκινάμε λοιπόν τη ρουτίνα μας, τη ζωή μας, μια νέα μέρα, μια νέα ζωή, μια νέα προσπάθεια, ένας νέος κύκλος. Πάντα υπάρχει ένας νέος κύκλος. Πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε, αλλά υπάρχει ένας νέος κύκλος και χρειάζεται να υπάρχει νέος κύκλος στη ζωή μας. Ναι, μεν υπάρχουν ίσως και οδυνηρές στιγμές όπου κλείνουν κάποιοι κύκλοι, αγωνίες, άγχη, όμως είναι μέρος της ζωής κάτι να κλείνει και κάτι να ανοίγει. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό. Μία άλλη κάρτα είναι ανάποδα, έχει βγει η απειλή και έχει βγει ο αριθμός 16. Σας είπα προηγουμένως είναι ο αριθμός 16. Εδώ τώρα έχουμε ανάποδα τον Άσο Μπαστούνι. Ο Άσος Μπαστούνι γενικά στην κλασική, να το πω έτσι, τράπουλα, είναι από τα περίεργα χαρτιά. Παρόλα αυτά όμως, εδώ θέλει να σου πει ότι πρόσεξε ανθρώπους οι οποίοι είναι καρμικοί, γι' αυτό έχει βγει τον αριθμός 16, έρχονται στη ζωή σου. Ο σκοπός τους όμως είναι μέσα από τις δυσκολίες που θα σου βάλουν εσύ να βγεις δυνατός δυνατή. Αυτή η νέα μέρα ξεκινάει και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, ναι, θα δεις ανθρώπους οι οποίοι θα είναι δύσκολοι απέναντί σου. Ερωτικά, επαγγελματικά, αισθηματικά, συγγενικά. Γιατί έτσι είναι αυτή η καρμική αριθμή, που σημαίνει το ένα, τι σημαίνει, σημαίνει πατάω στα πόδια μου με σκοπό να αντιμετωπίσω το 6, που το 6 τι σημαίνει, είναι η οικογένεια, είναι η παλιά σχέση, είναι το κάρμα, είναι το παρελθόν, είναι οι παρελθούσες σχέσεις κιόλας. Όλα αυτά έρχεσαι να τα αντιμετωπίσεις, έρχεσαι να μάθεις. Και είσαι ευλογημένος, ευλογημένη, διότι έχεις πολύ δύναμη. Το είπαμε προηγουμένως, κάνε τους συνδυασμούς. Και μία κάρτα εδώ, η οποία έρχεται τώρα να βάλουμε όλο μας το story, είναι το 3 ξυφών, όπου έρχεται να σου πει, ας βάλω τώρα και εδώ αυτές εδώ τις κάρτες, γιατί αυτό σημαίνει το πρώτο χέρι, ότι είναι το 16 και το 7. Δηλαδή η αριθμολογική ανάλυση του χεριού μας κάνει 16-7 και πάμε τώρα στο 3 ξυφών. 3 ξυφών είναι η προδοσία. 3 ξυφών είναι το πλήγωμα της καρδιάς. 3 ξυφών είναι η απογοήτευση. 3 ξυφών είναι το ξενέρωμα. Και θα μου πεις ρε Ακάς, δύσκολο. Ναι, είναι, όμως. Πάμε να δούμε εδώ κάτι. Σου λέει να στο πάρω λίγο αντίθετα, να στο πάω λίγο ανάποδα, διότι η ζωή δεν είναι μόνο μια ευθεία. Η ζωή έχει και ανάποδες στροφές, έτσι. Σου λέει, σταμάτα, από σένα εξαρτάται, σταμάτα, να αφήνεις τους άλλους ανθρώπους να σε πληγώνουν. Πώς? Μία μέθοδος είναι να απομακρυνθείς. Δεν έχει νόημα, δεν έχει ανάγκη, απομακρύνσου. Το άλλο είναι μείωσε την επικοινωνία. Από αυτούς οι οποίοι συνέχεια το μόνο που κάνουν είναι να σε πληγώνουν και να σε μειώνουν. Τους παίρνεις ως απειλή, αλλά όμως δες εδώ τι σε περιμένει. Που είναι ένας νέος κύκλος. Μην χάσεις αυτή την πληροφορία η οποία σου λέει πέρα από τα εμπόδια και τις απογοητεύσεις ξεκινάει πάντα ένας νέος κύκλος. Το 16 λοιπόν, ένας καρμικός αριθμός, είναι ένας δύσκολος αριθμός, έχει βέβαια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρεις τι σημαίνει, ξέρεις ποιο το βαθύτερο νόημα? Κατάχρηση αγάπης. Ακούγεται περίεργο, αλλά Το 16 δείχνει και λίγο ανευθυνότητα όσον αφορά στη ζωή μας, την πνευματική, τη ρουτίνα, την καθημερινότητα, αλλά και σε θέματα αγάπης. Και φτάνουμε λοιπόν στον αριθμό 7, που είναι ένας πολύ πνευματικός αριθμός, και θέλει να σου πει ότι, κοίταξε να δεις, βάλ τα κάτω λίγο, ανέλυσέ τα, γιατί αυτό σου λέει, αυτό σου ανοίγει το χέρι αυτό, και εφόσον θέλεις να μάθεις αλήθειες και να συνδεθείς με αυτό το σύμβολο, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο σύμβολο και έχει χέρι το χέρι, δηλαδή, και έχει αυτούς τους συμβολισμούς, αυτό το οποίο θέλει να σου πει είναι ότι κοίταξε να δεις, η πορεία σου είναι προς την αλήθεια.
και την απελευθέρωση και τη σοφία. Αυτό σου ανοίγει. Απελευθέρωση. Απελευθέρωση από, από τις απογοητεύσεις, απελευθέρωση από τις απειλές, απελευθέρωση από καρμικούς ανθρώπους και πάντα να αγκαλιάζεις το νέο κύκλο. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και να ξέρεις ότι στο τέλος θα ανταμυφθείς. Θα σε πάει λοιπόν η διαδρομή σου, η επιλογή σου, εκεί που χρειάζεται να βρίσκεσαι και να είσαι. Ωραία. Πάμε τώρα, ένα λεπτό, να τα βάλω στην άκρη. Πάμε τώρα στη δεύτερη επιλογή που είναι το Αιγυπτιακό σύμβολο, έτσι. Το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και αυτό, ένα λεπτό τώρα, στο οποίο μιλάει για φιλοδοξία και εδώ, έχει πολύ δύναμη και αυτό. Είναι όμως πολλές φορές αναποφάσιστο. Γιατί βαριέται. Είδες πόσα μηνύματα βγαίνουν. Βαριέται και σου λέει πάρε εσύ μια απόφαση. Βαριέται στις σχέσεις του, βαριέται στη δουλειά. Σου λέει, ξέρεις κάτι, είστε όλοι λακαμάδες, βαριέμαι. Πάρε εσύ μια απόφαση να τελειώνουμε. Γίνε εσύ αρχηγός και μας έχεις πρίξει και... ή και σε συστηματικό κομμάτι. Εντάξει, με έχεις κουράσει. Πάρε εσύ μια απόφαση να τελειώνει. Έτσι ακριβώς. Όμως έχει πάρα πολύ αγάπη που μπορεί να δώσει. Έχει πολύ αγάπη. Μπορεί να δώσει όμως πολύ υποστήριξη, πολύ αγάπη. Του αρέσουν πάρα πολύ οι επιστήμες, η ανάλυση, να μαθαίνει, οι πληροφορίες, οι γνώσεις. Έχει όμως και κάτι άλλο. Γι' αυτό έχει πολύ δύναμη. Γι' αυτό τα χέρια έχουν πολύ δύναμη. Για να αντέξει τι. Καημούς, πόνους και δυσκολίες στη ζωή. Sorry που σας το χαλάω, όμως εδώ βγαίνουν αλήθειες και βγαίνει μια πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν ο ταξιδευτής, να το πω έτσι, αυτό το χέρι δηλαδή, που προχωράει, μας πηγαίνει στο εξής. Γι' αυτό έχεις δύναμη και γι' αυτό έχουν βγει και αυτές οι δυσκολίες. Άφησε το παρελθόν, καθάρισέ το. Καθάρισέ το ψυχικά, νοητικά, πνευματικά, άφησε το πραγματικά πίσω σου. Και εδώ τι λέει, θεράπευσε το τώρα, διότι το τώρα είναι που παίζει ρόλο. Το παρελθόν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πραγματικά, πολλές φορές δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι σου κάναν, σου κάναν. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εξαφανιστήκανε. Αυτοί που μπορεί να σου κάνουν κάπου εξαφανιστήκανε, αυτοί που σε προδώσαν έχουν φύγει, μπορεί να μην έχεις μάθει νέα τους, μπορεί να σε έχουν αποκόψει κιόλας, να μην σου δίνουν και σημασία. Τι σου μένει, το μέλλον είναι άγνωστο, πραγματικά είναι άγνωστο. Μπορούμε να το ψηλαφίσουμε μέσα από όλα αυτά που κάνουμε, μέσα από προβλεπτικότητες. Κοιτάξτε να δείτε, η αστρολογία, τα ταρό, η αριθμολογία έχουν προβλεπτικότητα. Δεν είναι επίπεδο medium και η προβλεπτικότητα τι σημαίνει, μας ανοίγουν λίγο ένα κομματάκι. Λίγο φως να δούμε, να διακρίνουμε το μονοπάτι μας. Και πάλι λέω, εξαρτάται πάντα από εμάς. Οπότε τι σου μένει, το παρελθόν έχει γίνει. Το μέλλον δεν το πολύ ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει. Όντως, μόνο ο Θεός ξέρει. Ούτε οι άνθρωποι, ούτε εμείς δηλαδή, ούτε αυτοί οι οποίοι έχουν πολύ 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 πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο να προβλέπουν κάποια πράγματα, φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν εδώ, το σημαντικό είναι να θεραπεύεις συνέχεια τον εαυτό σου. Κοίταξε να δεις. Διότι όταν θεραπεύεις τον εαυτό σου, ο καθένας με όποιο τρόπο μπορεί, έτσι, μπορεί να είναι μια βόλτα. Μπορεί να είναι να κάνεις αυτογνωσία. Μπορεί να πας σε ψυχολόγο. Λέω τώρα έτσι, προσέξτε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάτε, μην παρεξηγήσετε. Μπορεί να ακολουθήσεις μια υγιεινή διατροφή. Μπορεί να ασχοληθείς με αστρολογία, με κρυστάλλους, με ταρό. Λέω τώρα, ο καθένας ό,τι πιστεύει ότι θα κάνει καλό στη ζωή του. Τίποτα δεν είναι κακό. Λοιπόν, και έχει βγει ένας άλλος αριθμός, ο οποίος σημαίνει απρόσμενη επίσκεψη. Και εδώ πάλι έχει βγει ένας βασιλιάς σπαθάτος, ο οποίος έρχεται να σου μιλήσει στα ξαφνικά και να σου δώσει κάποιες πληροφορίες. Και ο αριθμός 45, 4 και 5 μας κάνει και το 9,
πράγματα τα οποία κλειδώνουν, τελειώνουν και αυτά. Η απρόσμενη επίσκεψη είναι ότι πολλές φορές έρχονται άνθρωποι ξαφνικά στη ζωή μας, τους οποίους μπορεί να τους γνωρίζουμε, να είναι απλώς γνωστοί, να τους γνωρίσουμε για λίγο, και έρχονται λοιπόν να μας δώσουν κάποιες πολύ σημαντικές, όχι μόνο πληροφορίες, βοήθειες. Και αυτές οι βοήθειες μας βοηθάνε να καταλάβουμε πώς μπορούμε να χτίσουμε επιχειρήματα, το λόγο, να πάρουμε αποφάσεις. Το 5 σημαίνει μέσα από τις 5 αισθήσεις, το 5 σημαίνει επίσης και το άγνωστο λίγο, γιατί αυτή είναι κιόλας μία πρόκληση. Αλλά αυτή η επίσκεψη έρχεται, η απρόσμενη, έρχεται να μας ξεσηκώσει και να προχωρήσουμε, διότι παίρνουμε κάπου με κάποιο τρόπο, παίρνουμε κάποια έμπνευση, να το πω έτσι, εντάξει. Είναι ένα χέρι κρόνου, ένα χέρι κρόνιο, το οποίο είναι δύσκολο, αλλά όμως αυτή η δυσκολία του και αυτή η δυσκολία τι σημαίνει? Σημαίνει πάρε χρόνο. Πάρε χρόνο, μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις. Εσύ λοιπόν αυτή η δύναμη που σου βγάζει, αυτό που έχει βγει είναι ότι το αναποφασιστικό, έτσι, χρειάζεσαι χρόνο, χρειάζεσαι να γεμίσεις δύναμη επίσης, μπορεί να χάνεις και ενέργεια εσύ πολύ. Από την άλλη τώρα έχουμε επίσης έναν βασιλιά πεντάκτηνο. Αυτό είναι πολύ καλό, διότι ο βασιλιάς πεντάκτηνο συμβολίζει τη σοφία, συμβολίζει τη λογική, συμβολίζει την δυνατότητα να βγάλει χρήματα, συμβολίζει την επαγγελματική καταξίωση, τη φήμη, συμβολίζει επίσης την ωριμότητα, συμβολίζει το δίκτυο των ανθρώπων, γι' αυτό έχει βγει εδώ πέρα πρόσμενη επίσκεψη, δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι, μπορεί να πας εσύ μια επίσκεψη και να δεις κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι κάτι θα σου πούνε, πάντα κάτι σου λένε, ή να συναντάς ανθρώπους οι οποίοι κάτι σου λένε και ανοίγεται ένας δρόμος για εσένα, μια πληροφορία. Είπαμε, τα πάντα είναι πληροφορία. Είναι ενέργεια, είναι η πληροφορία. Είναι η ενέργεια που θα σου ανοίξει, θα πάρεις την πληροφορία και θα προχωρήσεις. Αυτό. Και ο βασιλιάς λοιπόν εδώ, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, δείχνει αργό χρόνο. Σημαίνει αργά, αλλά αποφασιστικά. Αφορά ζώδια γης, εγώκερους, ταύρους, παρθένους. Αφορά θέματα υγείας, φροντίδα. Είναι όμως και ένας πολύ καλός σύμβουλος. Δηλαδή, κοίταξε να δεις, εδώ όλο αυτό το τρίπτυχο εδώ έχει να κάνει με πράγματα τα οποία σου μιλάνε, και κοίταξε να δεις, ζυμώσεις και προχωράς σιγά σιγά εκεί που είναι να πάει στο μονοπάτι σου. Θα βρεθείς εκεί, αλλά θέλει χρόνο. Ναι, θέλει και υπομονή, εγκαρτερικότητα. Τι να κάνουμε, γιατί τα ζώδια, εδώ ο Κρόνος μαζί με τα ζώδια της γης και στην αστρολογία αλλά και στα ταρό σημαίνει αργός χρόνος. Σημαίνει σιγά σιγά, μήνες, να το πω έτσι. Να πάμε λίγο στο εξής. Ποια είναι η αριθμολογική δύναμη αυτού του χεριού? Είναι ο αριθμός 19. Από τους δύσκολους καρμικούς αριθμούς και από τα δύσκολα καρμικά μαθήματα. Ο 19 λοιπόν έχει να κάνει με τη δύναμη, τη δική μας δύναμη, έτσι, την προσωπική μας δύναμη. Όμως έχει να κάνει με την κατάχρηση. Πώς να σου το εξηγήσω τώρα, να σου πω κατάχρηση? Σημαίνει ότι επειδή ξέρεις ότι είσαι δυνατός και δυνατή, το έχεις με το δικό σου τρόπο, κάθε άνθρωπος είναι δυνατός με το δικό του τρόπο, καταχράζεται αυτή τη δύναμη με αποτέλεσμα να μειώνει τη δύναμη των άλλων ανθρώπων, να τους μειώνει κατά κάποιο τρόπο ή να τους στραγγίζει ενεργειακά. Τι πρέπει όμως να κάνεις? Να μάθεις λοιπόν να στέκεσαι μόνη σου στα πόδια σου. Μην περιμένεις να σε βοηθήσουν. Μην το ζητάς. Θα την πάρεις τη βοήθεια απρόσμενα, αλλά συνέχισε μόνος και μόνη σου. Το 19 όμως, μιας και ένας δύσκολος αριθμός, παρόλα αυτά όμως, επίσης το 19 σημαίνει διπλή ζωή. Το 19 σημαίνει ή διπλή ζωή φαντασιωσική ή σημαίνει κρυφή ζωή φαντασιωσική, εννοούμε δηλαδή στον κόσμο σου δεν βγαίνεις έξω, δεν δίνεις σημασία, λες ψέματα ότι είσαι με φίλους αυτά.
ή επίσης κρυφή ζωή όπου έχει να κάνει με, λέω μπορεί, δεν σημαίνει ότι είναι για όλους, μισό λεπτό μην παρεξηγήσετε, δεν είναι απόλυτο, μπορεί λέμε. Άρα λοιπόν μπορεί και να βρίσκεσαι σε διπλή σχέση ή επίσης είναι ένας αριθμός ο οποίος προδίδει από ποια άποψη, δηλαδή τι παράδειγμα να δώσω τώρα και δεν μου έρχεται, ναι, μπορεί να προδώσει ερωτικά, μπορεί να προδώσει επαγγελματικά, δηλαδή να είσαι πολύ καλά στην εργασία που είσαι, να εργάζεσαι με έναν συνεργάτη που είστε πολλά χρόνια μαζί, να κάνεις όμως πίσω από την πλάτη του παιχνίδι προκειμένου εσύ να ευνοηθείς ή μέσα από εκεί που είσαι ή να πας σε άλλη εταιρεία χωρίς να το γνωρίς, χωρίς να έχεις εκφράσει ότι ξέρεις κάτι ρε φίλε δεν είμαι καλά εδώ γιατί για αυτό και για αυτό το λόγο. Ψάχνω όμως, εντάξει, και να το συζητήσεις. Τώρα εδώ παίζει. Άλλοι το λένε, άλλοι δεν το λένε. Άλλοι δεν θέλουν να πούνε, άλλοι σου λένε να μην πω καλύτερα τίποτα. Αλλά αυτό εννοούμε, δηλαδή είναι μια προδοσία του ανθρώπου με τον οποίο είσαι πολύ κοντά. Και κρυφή ζωή φυσικά σημαίνει και διπλή σχέση. Δηλαδή μπορεί να είσαι παντρεμένος, παντρεμένη και να έχεις μια άλλη κρυφή σχέση. Και να τη διατηρείς έτσι και σου αρέσει να είναι έτσι. Δεν κριτικάρουμε εδώ. Απλά λέω ότι μπορεί σε κάποιους ανθρώπους να συμβαίνει. Αν συμβαίνει, είναι διότι ζεις με την αρνητική ενέργεια κατά κάποιο τρόπο αυτού του αριθμού, ο οποίος δίνει αυτή την όθηση. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό. Πάμε στον αριθμό 10. Και πάμε στον αριθμό 10. Μεγάλη αποκάλυψη. Τι σημαίνει ο αριθμός 10? Θα σου πω. Άκουσε το προσεκτικά. Ότι έχεις, και αυτό είναι το μήνυμα, από το χέρι το δεύτερο που έχεις επιλέξει, που έχουμε επιλέξει, μεγάλη δύναμη στο να αλλάξεις το πεπρωμένος. Έχεις μεγάλη δύναμη, έχεις μεγάλο έλεγχο, ασκείς εσύ έλεγχο στο να αλλάξεις το πεπρωμένος. Όπως επίσης μπορείς να επηρεάσεις θετικά, άκου τι σου λέω, θετικά και να αλλάξεις και το πεπρωμένο άλλων ανθρώπων. Το γεγονός της θεραπείας, το γεγονός ότι έρχονται άνθρωποι, το γεγονός της σοφίας, της φροντίδας, γιατί ο βασιλιάς Πεντάκτινο είναι μια πολύ δυνατή κάρτα, μια πολύ δυνατή ενέργεια, έτσι. Έχει αποφασιστικότητα, έχει υπομονή, έχει γνώση, σοφία. Φτάνει στο στόχο του με άλλο τρόπο. Ενώ ζούμε σε μια κοινωνία όπου όλα πρέπει να γίνονται γρήγορα, αυτός γνωρίζει και ακολουθεί άλλη διαδρομή. Θα του πούνε, μα καλά ρε φίλε, θα πας από τη μεγάλη διαδρομή εκεί και θα περπατάς 40 ώρες. Ναι, από εκεί θα πάει, διότι ξέρει ότι εκεί έχει ασφάλεια, έχει φώτα, έχει νερό, ξέρω εγώ, είναι μια ασφαλής διαδρομή, γνωρίζει τα κατατόπια. Ενώ οι άλλοι λένε, θα πάμε μέσα από εκεί και θα κόψουμε. Αλλά η διαδρομή, ναι, είναι πιο σύντομη, μπορεί να είναι και πιο επικίνδυνη. Εδώ λοιπόν ο αριθμός 10 σημαίνει ότι εσύ έχουμε τον έλεγχο του πεπρωμένου μας. Δηλαδή αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, βάλτε στο μυαλό σου, διότι μπορείς να αλλάξεις το πεπρωμένο σου, μπορείς να το αλλάξεις. Μπορεί να μην για μια μέρα στην άλλη, αλλά μπορείς να το αλλάξεις. Ξέρεις πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό που σου λέω τώρα. Ξέρεις πόσο ισχυρό, συγκλονιστικό, σημαντικό είναι αυτό. Ότι εσύ έχεις τον έλεγχο, γιατί ο αριθμός 10 αυτό συμβολίζει. Παίρνεις μαθήματα, μαθαίνεις και αλλάζεις. Αλλάζεις και εσύ, αλλάζεις και τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μήνυμα από αυτό το χέρι. Ωραία. Πάμε στην τρίτη επιλογή. Η τρίτη επιλογή λοιπόν είναι λύσω το να πάρω τις καρτούλες μου εδώ. Λοιπόν, η τρίτη επιλογή έχει να κάνει με το χέρι στρόβιλος ενέργεια. Ιδιαίτερο σύμβολο, το οποίο και αυτό μας κάνει 16-7 σαν αριθμολογική έτσι ενέργεια. Φιλόδοξο, δυνατό. Και αυτό έρχεται με πολύ δύναμη. Έρχεται να περάσει λύπες. Έρχεται να περάσει μέσα από γεγονότα και καταστάσεις αμφίβολες, περίεργες που έρχονται στη ζωή του. Έρωτας.
Συνήθως ερωτεύεται εκείνο. Συνήθως ερωτεύεται εκείνο. Ερωτεύεται πολύ δυνατά. Πραγματικά πολύ δυνατά. Είναι ο στρόβιλος, έτσι. Το ερωτεύονται και άλλοι, αλλά αν είναι να τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, συνήθως πάλι λέω, δεν είναι απόλυτο, αυτό ερωτεύεται περισσότερο από τον άλλο. Γι' αυτό και περνάει και κάποιες λύπες και σε αυτή τη λύπη του, σε αυτή την αναζήτηση ή στον τον απόκριφο έρωτα ή το μυστικό, μπορεί να είναι και μυστικός έρωτας, έτσι, αναζητά καταφύγιο να βρει πνευματικές απαντήσεις μέσα από διάφορες τέχνες, όπως είναι η αστρολογία, εδώ τα ταρό και η αριθμολογία κτλ. Κτλ. Για να καταλάβει τι γίνεται και αυτό που έρχεται να του πει, διότι ακριβώς επειδή ερωτεύεται πολύ, δίνει πολύ, εδώ έρχεται να σου πει το εξής. Αφθονία στη ζωή σου. Ξέρω ότι ακούγεται λίγο περίεργο, γιατί αυτές οι λέξεις καμιά φορά έχουμε προγραμματιστεί και όταν λέμε αφθονία εννοούμε λεφτά, οικονομική άνεση, σπίτια, ξέρω εγώ, πολλοί φίλους οι οποίοι, μάλλον κύκλος, που γνωρίζουν και κάνουν και αυτοκίνητα πολλά, έτσι, και λεφτά και επενδύσεις και το ένα. Δεν είναι έτσι. Όταν λέμε αφθονία εννοούμε πνευματική αφθονία. Και η πνευματική αφθονία σημαίνει γνώσεις, σημαίνει εμπειρίες, σημαίνει μαθαίνω, σημαίνει περνάω τα μαθήματά μου. Ενώ δηλαδή τι σημαίνει το κάθε εμπόδιο, δηλαδή μπορώ να καταλάβω τι θέλει να μου πει η ζωή, τι θέλει να μου πει ο Θεός. Σημαίνει βεβαίως ότι μέσα από τη δουλειά που θα κάνω θα αμυφθώ. Εντάξει. Διότι μπορεί να είσαι σε μια δουλειά που μπορεί να μην πληρώνεσαι τρελά, αλλά έχεις ανθρώπους, έχεις την υγεία σου, την ασφάλειά σου, έχεις την καθημερινή ρουτίνα σου, ναι, έχεις τους φίλους σου, έχεις αυτά που οργανώνεις, περνάς καλά, τα δικά σου μέρη που πηγαίνεις, τη δική σου θάλασσα, τα δικά σου ζωάκια, τα δικά σου πράγματα τα οποία έρχονται λοιπόν να σε βοηθήσουν και αναζητάς μια εύκολη ζωή. Εντάξει. Χέρι κρόν. Η εύκολη ζωή βέβαια είναι μια ευνοϊκή κάρτα, κακά τα ψέματα. Και το χέρι του κρόνου θέλει να σου πει και να σου μιλήσει ότι κοίταξε να δεις, εύκολη ζωή θα έρθει, έρχεται, όταν όμως και εσύ μάθεις. Το 4 σημαίνει μαθαίνω, το 4 σημαίνει χτίζω τον εαυτό μου. Και το ένα σημαίνει μαθαίνω, χτίζω τον εαυτό μου να στέκεται στα πόδια του, διότι αυτή είναι η πρόκλησή μου. Εκεί πηγαίνει. Και όταν τα κάνεις σωστά, τότε το χέρι του κρόνου έρχεται να σου δώσει αυτές τις δυνατότητες. Έχει εδώ πέρα επίσης έχουμε τον αριθμό 7, είναι το 7 ξυφών. Το 7 ξυφών είναι και αυτό πολύ ιδιαίτερο σαν... Σαν χαρτί δηλαδή, σαν συμβολισμός. Εφτά ξυφών σημαίνει και προστασία, σημαίνει και δυνατότητες, σημαίνει όμως και λύπες. Για πάμε να δούμε και το επόμενο. Εδώ έχει βγει ένα 8 ξυφών. Το 8 ξυφών είναι η αγωνία του να βγω από αυτό που πιστεύω ότι με δεσμεύει, με κλείνει. Εντάξει. Να βγω από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Να βρω τη δύναμή μου. Χάνω τη δύναμή μου. Αριθμός 16, καρακαρμικός, καρμικά μαθήματα, θέματα αγάπης κυρίως, κατάχρηση της αγάπης. Αυτό σημαίνει αυτός ο αριθμός. Που πολλές φορές ίσως να εκμεταλλεύεσαι τους ανθρώπους οι οποίοι σε αγαπάνε, με σκοπό τι, να έχεις και αυθονία, να είναι όλα καλά, οι άλλοι να δουλεύουν για σένα και σε θέματα αγάπης να δουλεύουν οι άλλοι για σένα, να έχεις μια εύκολη ζωή. Και επειδή έχει βγει ο στρόβιλος της ενέργειας, τι σημαίνει, δεν αφήνεις αυτό το στροβιλισμό να έχει κίνηση η ενέργεια, την εγκλωβίζεις και χάνεις ενέργεια. Εδώ πέρα το 8 ξυφό σημαίνει χάνω ενέργεια, το 8 ξυφό σημαίνει οι σκέψεις μου είναι τέτοιες οι οποίες με εγκλωβίζουν κατά κάποιο τρόπο. Έχεις διέστηση φυσικά, έχεις επιθυμία, έχεις ελευθερία να προχωρήσεις, αλλά εδώ αυτό το οποίο είναι το μήνυμα που βγαίνει, ξέρεις ποιο είναι. Βγαίνω
βγαίνω από τις φυλακές μου, βγαίνω, βρίσκω τον εαυτό μου, ανακαλύπτω τον εαυτό μου, βρίσκω τη δύναμή μου, αναζητώ τις διαδρομές μου ώστε να ωφεληθώ, ξέρω ότι θα περάσω μέσα από διάφορες καταστάσεις, αλλά στο τέλος, αυτό που θέλω είναι να ξεπεράσω τις λύπες μου. Θέλεις εύκολη ζωή, πρέπει να ξεπεράσεις τις αναστολές σου. Αυτά τα οποία σε περιορίζουν. Το πιάνεις, γιατί ο χρόνος εδώ πάντα σημαίνει περιορισμός. Και εδώ έχεις ένα περιορισμό στον τρόπο με τον οποίο κατά κάποιο τρόπο βλέπεις τα πράγματα και σκέφτεσαι. Δεν υπάρχει τίποτα κακό εδώ, είναι το δικό σου φίλτρο, είναι ο δικό σου τρόπο ζωής. Να στο πάω ανάποδα, να το πάμε λίγο ανάποδα, γιατί εδώ δεν είναι μόνο μία πλευρά προς τα δεξιά, είναι και πίσω. Εδώ είναι όταν βρεις λοιπόν τον εαυτό σου και άρεις τους περιορισμούς σου, αυτά τα οποία σκέφτεσαι με τον τρόπο τον οποίο σκέφτεσαι, που βάζεις και λες, π.χ. ένας περιορισμός είναι «δεν θα τα καταφέρω ποτέ στη ζωή μου». Είναι η απογοήτευση φυσικά. «Δεν θα βρω ποτέ δουλειά», «δεν θα βρω ποτέ, να σου το πω έτσι, γκόμενο», «δεν θα βρω ποτέ αυτό το οποίο θέλω», «δεν θα ερωτευτώ ποτέ», «δεν θα με αγαπήσουν ποτέ», «δεν θα αγαπήσω ποτέ», «δεν». Αυτό όμως, επειδή η ζωή είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι η σκέψη ενός μαραθωνομάχου, ενός μαραθωνοδρόμου, συγγνώμη. Αν έλεγε και ο μαραθωνομάχος, που, ο μαραθωνοδρόμος που έτρεξε τότε και έχει μείνει το όνομά του στην ιστορία, έτσι, γιατί έγραψε ιστορία, δεν θα την έκανε ποτέ αυτή τη διαδρομή. Ναι, είχε το θάνατό του, αλλά από την άλλη όμως, σε όλη τη διαδρομή, σε αυτά τα 40 και χιλιόμετρα που έτρεξε, δεν θα σκέφτηκε ποτέ «δεν θα τα καταφέρω». Ίσα-ίσα θα σκέφτηκε «πρέπει να τα καταφέρω». Έτσι είναι η ζωή. Πρέπει να τα καταφέρω. Απέτυχες, ιτήθηκες, πρέπει να τα καταφέρω. Γι' αυτό λοιπόν εδώ σου λέει ότι αν θέλεις να ωφεληθείς, αν θέλεις να προχωρήσεις, αν θες να έχεις και μια ωραία ζωή, πρέπει λοιπόν αυτή η επιθυμία σου να λες «θα τα καταφέρω, θα προχωρήσω». Για να φτάσεις εδώ πέρα και στο αυτό που λέμε στην αυθονία της ζωής, που είναι ο σκοπός σου. Όχι μόνο να έχεις άνετη ζωή, να έχεις μια ζωή γεμάτη εμπειρίες, καρπούς. Αυτό είναι το νόημα. Μια ζωή γεμάτη καρπούς. Θα το αφήσω αυτό εδώ, γιατί και η επόμενη κάρτα έχει ακριβώς την ίδια αριθμολογική δόνηση. Εντάξει, και πάμε. Η τέταρτη κάρτα λέγεται «Χέρι χρυσής φωτεινής ενέργειας». Μια πολύ όμορφη ονοματοδοσία, ένα πολύ όμορφο όνομα. Αυτή η κάρτα λοιπόν, πάλι μας κάνει 16-7, είναι φιλική, έχει πίστη, της αρέσει η φιλοσοφία, πολύ θρησκευόμενο ίσως άτομο. Γάμος, πολύ καλός γάμος, όμορφος γάμος, ευτυχισμένος γάμος, οικογένεια όμορφη με παιδιά. Καλά, φυσικά θα υπάρχουν οι ευθύνες, εννοείται όλα αυτά και προκλήσεις. Μεγάλη ροπή προς την τέχνη. Αγαπάς πολύ την τέχνη. Όλα τα κομμάτια της τέχνης. Βιβλίο, γράψιμο, ημερολόγιο, τι να σου πω, γλυπτική, ζωγραφική, ηθοποιός, μουσική, τι να σου πω. Δεν υπάρχουν όρια. Εργασία, πράγμα που σημαίνει ότι σου αρέσει η εργασία και η εργασία που να βάζεις και το καλλιτεχνικό σου και την καλλιτεχνική σου σκέψη. Η ζωή λοιπόν για εσένα εκφράζεται μέσα από ευγνωμοσύνη και χάρη. Χάρη δηλαδή που λέμε, έχει, πώς το λένε. Ναι, και χάρη ας πούμε. Όχι κάνω χαρίσματα, δεν χαρίζω. Σημαίνει έχει μια έτσι με τη χάρη της, με την ενέργειά της, με την αυθονία της, με τη δύναμή της. Αλλά ευγνωμονεί και τα πάντα σε αυτή τη ζωή που σου, ό,τι και να σου έχει έρθει, έτσι. Και οι δυσκολίες και οι προκλήσεις είναι αυτό που λέμε «έχει ο Θεός». Πολλές φορές και στις δυσκολίες όταν μας συμβαίνουν λέμε «ρε παιδί μου, έχει ο Θεός». Έχω πίστη στον Άγιο Τάδε, ξέρω εγώ, στον Άγιο Νεκτάριο, στον Άγιο Ραφαήλ, κάτι θα αλλάξει, θα πω μια προσευχή αυτά και νιώθεις και τη χάρη του και την προστασία και έτσι είναι η ζωή.
Έχεις λοιπόν αυτό το πλεονέκτημα, μάλλον αυτό το προτέρημα να βρίσκεις ομορφιά ακόμα και στα πιο δύσκολα κομμάτια της ζωής σου. Και έχει βγει το εξής, ένα χαρτί το οποίο μη σε τρομάξει. Έχει βγει ο Ερμής και είναι η καταστροφή, διότι δεν είναι τυχαίο που είπα ότι η ζωή σου έχει περάσει και μέσα από καταστροφές. Γι' αυτό λες, έχει ο Θεός, κάτι θα γίνει. Και έρχονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπορεί και να σε βρίζουν γι' αυτό και να σου λένε «Ο Θεός έχει, εμείς δεν έχουμε» ή «Έλα, άσε το Θεό, ξέρω εγώ, εδώ τι κάνουμε εμείς εδώ και τώρα». Ο Ερμής λοιπόν θέλει να σου πει ότι μπορεί να έχεις περάσει καταστροφή, εδώ σημαίνει και χωρισμός. Γιατί είναι το 24, 2 και 4, 6 είναι και ένας αριθμός που έχει να κάνει με τις σχέσεις, έτσι. Χωρισμοί, διαζύγια, πώς το λένε, με διαφωνίες, με κακές συνεργασίες, καταστροφικές συνεργασίες, τέτοια πράγματα. Μην όμως σε παίρνει από κάτω αυτό, διότι εδώ έχεις έναν συνδυασμό πραγμάτων, διότι ο σκοπός ποιος είναι, είναι η καταστροφή, αν το διαβάζεις εδώ λέει θρίαμβος, είναι να φτάσουμε στο θρίαμβο, να φτάσουμε στο να το γυρίσουμε το χαρτί. Εδώ έχουμε 5 καρό και έχουμε και έναν άσο ξυφών. Που τι σημαίνει? Σημαίνει οικονομική καταστροφή, σημαίνει και καταστροφή της φήμης σου. Άρα, τι χρειάζεται εδώ? Εδώ χρειάζεται να προστατέψεις τη φήμη σου με κάθε τρόπο. Μην την πετάς έτσι. Είναι αυτό που λένε, καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Προστάτεψε λοιπόν το όνομά σου με οποιοδήποτε κόστος, ακόμα και αν αυτό έχει να κάνει με κάποια άλλη καταστροφή. Σκέψου το βεβαίως, εσύ θα το βάλεις κάτω. Μπορεί να είσαι σε μια πολύ... Ναι, γιατί εδώ έχουμε και μια βασίλισσα μπαστούνι, η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή και θέλει να σου πει ότι κοίταξε να δεις. Εδώ σου μιλάει με εμπειρία, με γνώσεις. Θέλει να σου πει ότι στη ζωή σου θα συναντήσεις ανθρώπους καρμικούς, θα είναι μαθήματα ζωής, ανθρώπους οι οποίοι έρχονται διότι πρέπει να μπουν στη ζωή σου. Πώς θα τα πάρεις τα μαθήματα, τι να κάνουν. Εκτός και αν πιστεύεις και η δικαιωμά σου ότι όλα σε αυτή τη ζωή είναι απλά ένα σύνολο, ναι μεν και δικό μας αν θέλεις αποφάσεων και αποφάσεων άλλων ανθρώπων, αλλά ένα σύνολο από συμπτώσεις ή ροή πραγμάτων τα οποία δεν μπορούμε να προβλέψουμε και απλά είναι συμπτώσεις. Okay. Υπάρχει αυτή η άποψη. Αυτή η βασίλισσα όμως εδώ έρχεται με κάτι. Πίστεψε ότι θέλει, σου λέει. Θες συμπτώσεις. Θες πράγματα τα οποία δεν είναι συμπτώσεις αλλά συγχρονισμοί. Πίστεψε ότι θέλεις. Κράτα ένα πράγμα. Πολύ σημαντικό. Τη διέστησή σου. Αυτή εδώ πέρα η βασίλισσα είναι μια πάρα πολύ δυνατή βασίλισσα. Πολύ σίγουρη με μια μαύρη γάτα εδώ. Πρόσεξε. Η μαύρη γάτα, ναι, συμβολίζει δύο πράγματα. Συμβολίζει για τους Αιγύπτιους η μαύρη γάτα, σημαίνει καθαρισμός αρνητικής ενέργειας. Τι είχαν διαπιστώσει οι Αιγύπτιοι? Ότι όταν μια γάτα ερχόταν σε έναν άνθρωπο και πήγαινε, άλλαζε η άβρα του λίγο. Εκεί που ήταν, πώς να σου το πω, με αρνητική ενέργεια, συναχωρημένος, απεσιόδοξος. Όχι, Παναγιά μου, μας βρήκε καταστροφή. Η μαύρη γάτα ερχότανε και του άλλαζε τη διάθεση. Λίγο το γουργούρισμα, λίγο το τρίψιμο του κεφαλιού της, λίγο η ενέργειά της. Εγώ να σας πω, έχω μαύρη γάτα, αρσενικός. Είναι ο Μπλάκι. Ο οποίος, τον έχω από μωρό έτσι, τον μεγάλωσα. Ο οποίος, όχι μόνο δεν μου έχει φέρει γρουσουζιά, αλλά θέλω να πω ότι έχει βοηθήσει, κάνω και άλλα πράγματα βέβαια, αλλά έχει βοηθήσει στη δική μου ενέργεια, στην αλλαγή και της διάθεσης. Μην νομίζετε, έχω και εγώ τα δικά μου έτσι, μην νομίζετε ότι και εγώ είμαι συνέχεια χαχαχαχουχου, έχω και εγώ τους προβληματισμούς μου, τις έγνοιες μου, έχω και εγώ τα δικά μου. Τι, άνθρωπος είμαι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια, εντάξει. Αλλά θέλω να πω όμως εδώ ότι αυτό το οποίο μας πηγαίνει είναι στο εξής. Μαθήματα ζωής, καρμικά μαθήματα. Αντιστροφή της ενέργειας, διότι εδώ είναι η ενέργεια. Η βασίλισσα μπαστούνι σημαίνει αντιστροφή της ενέργειας από αρνητική σε θετική.
χρησιμοποίησε και φυσικούς πόρους, περιβάλλον δηλαδή, τη φύση, μπορεί να μην έχεις γάτα, δεν θες, και είναι οκ. Okay. Περπάτα στη φύση, λίγο περπάτα έξω, κάπου που να εμπνέεσαι, αύξησε την ενέργειά σου. Εδώ μιλάει, ανέβασε την τόνισή σου, την ενέργειά σου, διότι στη ζωή έτσι αντιμετωπίζεις τις καταστροφές, πέφτουμε αλλά ξανανεβαίνουμε. Άσος ξυφών σημαίνει παίρνω την αξία μου και ξανακάνω πράγματα για να ανέβω. Το 5 εδώ πέρα καρό σημαίνει οικονομικές δυσκολίες, οικονομική καταστροφή, οικονομικές περιορισμοί, οικονομικά πράγματα τα οποία με έφεραν σε μια πολύ δύσκολη φάση και δυσκολία. Ο Ερμής σημαίνει και το εμπόριο, σημαίνει και τα επαγγελματικά, σημαίνει και η οικονομία, σημαίνει και η εξέλιξη, σημαίνει και ο τίτλος, όλα αυτά τα οποία με τη δύναμή σου, με τη διάστησή σου, με την αλλαγή της ενέργειας έρχεσαι εδώ και νιώθεις ευγνωμοσύνη για όσα σου έφερε η ζωή, διότι και ανανεώθηκες και αναγεννήθηκες και προχώρησες και έχεις πολύ μεγάλη δύναμη, πολύ μεγάλο σθένος και μπορείς να φτάσεις πάρα πολύ μακριά. Άρα λοιπόν η φωτεινή ενέργεια που έρχεται και συντονίζεται λοιπόν αυτό το χέρι με αυτό που είναι η βασίλισσα, η μπαστούνάτη που είναι η δυνατή, πώς ξεπερνάει τις δυσκολίες, την βλέπεις εσύ να μασάει? Όχι. Είναι πολύ δυνατή, πολύ σίγουρη, δες όλη τη λεπτομέρεια αυτής της κάρτας, διότι έρχεται να σου πει ότι και αυτές οι δύο κολόνες εδώ σημαίνει είναι και σαν μια πύλη που περνάει, αλλά και οι αποφάσεις στη ζωή που παίρνουμε και τι αποφασίζουμε να αφήσουμε και πίσω μας. Τι είναι λοιπόν το μήνυμα εδώ? Έχεις πολύ μεγάλη δύναμη, πολύ μεγάλη ενέργεια να αλλάξεις πράγματα στη ζωή σου. Και με αυτό να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ σύντομα, όπα, με κάτι, βέβαια, με κάτι καινούριο και πρωτότυπο. Σε ευχαριστώ πολύ.